Γεια σας και καλώς ήρθατε στα όμορφα σχέδια με Βελόνες και Βελονάκι. Σήμερα θα πλέξουμε μία τσάντα με την πλέξη ZigZag. Θα σας την δείξω τώρα σε ένα πολύ μικρό παράδειγμα το πώς την πλέκουμε. Όσοι δεν το καταλάβετε, υπάρχει ξεχωριστό βίντεο μέσα στο κανάλι στο οποίο εξηγώ βήμα-βήμα αναλυτικά πώς πλέκεται αυτή η πλέξη. Θα χρειαστούμε έναν αριθμό πόντων πολλαπλάσιο του 19. Και αφού θα ξεκινήσουμε με άριχτα, έχω εδώ τώρα 19 φυλές, ρίχνω άλλη μία και μπαίνω μέσα στην επόμενη φυλιά, πιάνω το νήμα, το φέρνω έξω. Στην επόμενη φυλιά πιάνω το νήμα, το φέρνω έξω. Και στην επόμενη φυλιά πιάνω το νήμα, το φέρνω έξω. Έχω 4 φυλές επάνω στο βελονάκι μου, πιάνω το νήμα και περνάω μέσα από τις 4 φυλές. Αυτό το πλέκουμε στην αρχή κάθε σειράς και αυτό που θα κάνουμε τώρα θα το επαναλαμβάνουμε μέχρι το τέλος της σειράς μας. Θα πλέξω 6 συνεχόμενα άριχτα. 1 2 3 4 5, 6. Τώρα θα δημιουργήσω την μύτη. Θα πλέξω 3 άριχτα μέσα στην επόμενη θηλιά. Και τα 3 άριχτα μέσα στην ίδια θηλιά. 2, 3. Έχω προσθέσει θηλιές, τις οποίες τώρα σε λίγο θα μειώσουμε πάλι. Συνεχίζουμε με 6 συνεχόμενα άριχτα. 1 2 3 4 5 6. Και τώρα θα μειώσω τις θηλιές που πρόσθεσα. Μπαίνω στην επόμενη θηλιά, πιάνω το νήμα, το φέρνω έξω. Στην επόμενη θηλιά πιάνω το νήμα, το φέρνω έξω και στην τελευταία θηλιά πιάνω το νήμα και το φέρνω έξω. Έχω πάλι 4 θηλιές στο βελονάκι μου, πιάνω το νήμα και μπαίνω μέσα στις 4 θηλιές. Και θα συνεχίσουμε πάλι με τα 6 άριχτα, 3 άριχτα σε μία θηλιά, 6 άριχτα μαζεύουμε πόντους. Τώρα γυρνάω πρώτα την δουλειά μου και μετά ρίχνω μία θηλιά στον αέρα. Έτσι κερδίζω μία θηλιά στην οποία μπαίνω, πιάνω το νήμα, το φέρνω έξω και θα συνεχίσω να πλέκω τα ίδια, απλά τώρα θα μπαίνω στο πίσω μέρος της θηλιάς μου, όχι από μπροστά, στο πίσω μέρος. Μπαίνω στην επόμενη θηλιά, πιάνω το νήμα, το φέρνω έξω και στην επόμενη θηλιά πιάνω το νήμα, το φέρνω έξω. Έχω 4 θηλιές, πλέκω και τις 4 μαζί. Και τώρα συνεχίζουμε πάλι με αυτό που θα επαναλαμβάνουμε σε όλη τη σειρά, πάντα στο πίσω μέρος της δουλειάς, μέχρι που να τελειώσει η τσάντα μας, θα πλέκουμε στο πίσω μέρος της δουλειάς μας. Πλέκω 6 συνεχόμενα άριχτα, 2, 3, 4, 5, και το έκτο. 3 άριχτα μέσα στην ίδια θηλιά, στην επόμενη θηλιά. 1, 2, 3. Μπαίνοντας πάντα στο πίσω μέρος της θηλιάς. 6 συνεχόμενα άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και τώρα θα μαζέψω πάλι, μπαίνοντας στην επόμενη θηλιά, πιάνω το νήμα, το φέρνω έξω, στην επόμενη θηλιά, πιάνω το νήμα, το φέρνω έξω και στην τελευταία μου θηλιά, την οποία την πλέκω τώρα κανονικά, πιάνω το νήμα, το φέρνω έξω, έχω 4 θηλιές στο βελονάκι και θα περάσω το νήμα μέσα από όλες τις 4 θηλιές. Λοιπόν, αν σε αυτό το σημείο θέλουμε να αλλάξουμε χρώμα,
πιάνουμε το καινούριο νήμα, αφήνουμε ένα κομμάτι το οποίο θα ράψουμε μετά και πιάνω το καινούριο νήμα, το δεύτερο μου χρώμα και περνά μέσα από όλες τις θηλιές. Και σημαντικό είναι να γυρίσουμε πρώτα την δουλειά μας και μετά να ρίξουμε μια θηλιά στον αέρα και συνεχίζουμε. Όπως είπαμε, όσοι δεν το καταλάβατε εδώ, θα βρείτε ένα ξεχωριστό βιντεάκι στο οποίο θα βρείτε αναλυτικά πόσο εύκολα θα δείτε, πόσο εύκολα πλέκεται η πλέξη αυτή. Έχω πλέξει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο θα γίνει η τσάντα μου και το ξεκίνησα με 100 θηλιές, μια λυσίδα με 100 γαϊτανάκια. 100 γιατί είπαμε ότι είναι το σχέδιο πολλαπλάσιο του 16 συν 3. Η κάθε μύτη έχει 16 θηλιές. Εγώ έχω πλέξει 6 μύτες, οπότε είμαι στις 96 θηλιές συν 3, 99. Και έριξα μία θηλιά για να πλέξω τα άριχτά μου μπαίνοντας στην δεύτερη μου θηλιά. Ξεκινάμε τα άριχτα πάντα από την δεύτερη θηλιά. Οπότε έχω στο σύνολο 100 θηλιές. Οι μύτες που έχω πλέξει είναι 34. Τώρα μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε και άλλες διαστάσεις. Αν θέλετε πιο μεγάλη, θα προσθέσετε πάντα για μία μύτη παραπάνω 16 θηλιές. Αν τη θέλετε πιο μικρή, αφαιρείτε 16 θηλιές. Έχω χρησιμοποιήσει 4 διαφορετικά χρώματα. Τα 3 είναι αποχρώσεις του μπλε και ένα λευκό. Μπορείτε να την κάνετε μονόχρωμη, μπορείτε να την κάνετε δίχρωμη, μπορείτε να την κάνετε και εντελώς παρδαλή. Όπως σας αρέσει, έτσι θα την πλέξετε, δηλαδή τα χρώματα της αρεσκίας σας. Αφού λοιπόν τελειώσουμε το μέγεθος που θέλουμε για την τσάντα μας, θα κάνουμε το εξής. Εδώ στην άκρη μας μαζεύονται τα νήματα από τα χρώματα που αλλάζουμε. Όσα νήματα κρέμονται, τα έχω ράψει. Και αυτά εδώ τώρα θα τα πλέξω. Δηλαδή, θα αλλάξω εγώ πάλι χρώμα, θα μπω ακριβώς εκεί που είχα τελειώσει το πλεκτό μου, σε εκείνη την θηλιά και θα περάσω το νήμα μου. Ρίχνω μία θηλιά στον αέρα για να γίνει ομοιόμορφη η γωνία μου και συνεχίζω τώρα να μπαίνω σε κάθε μία θηλιά και να πλέκω ένα άριχτο. Όπου έχω θηλιά μπαίνω μέσα και πλέκω ένα άριχτο. Και έτσι πλέκω όλα τα νήματα που περισσεύουν μαζί με τα άριχτά μου. Αυτό θα το κάνω τώρα γύρω-γύρω από όλη την τσάντα μέχρι που να φτάσω πάλι στην αρχή. Πάω γύρω από εδώ, από κάτω, από την άλλη μεριά μέχρι που να φτάσω πάλι πάνω στο σημείο που ξεκίνησα. Θα το τελειώσω αυτό τώρα και μετά θα σας δείξω πώς συνεχίζουμε. Τελείωσα όλο τον γύρο, θα κλείσω τώρα με ένα βουβό και θα κάνω άλλους 2 γύρους με τον ίδιο τρόπο για να μειώσω πόντους. Ρίχνω μια θηλιά στον αέρα και ξανά από την αρχή. Πλέκω ένα άριχτο και μειώνω μπαίνοντας τα επόμενα 2 άριχτα. Ξανά ένα άριχτο, μειώνω μπαίνοντας στα επόμενα 2 άριχτα, τα πλέκω μαζί, ένα άριχτο και ξανά 2 άριχτα. Θα κάνουμε όλο τον γύρο, τελειώνουμε αυτόν τον γύρο και θα κάνουμε άλλον έναν γύρο και μετά θα σας δείξω πώς συνεχίζει. Έχω τελειώσει τους γύρους που έπρεπε να πλέξω, η τσάντα αρχίζει και μαζεύει και παίρνει μια πάρα πολύ όμορφη μορφή και έπλεξα επίσης το πρώτο λάστιχο. Το δεύτερο θα το ξεκινήσουμε μαζί για να δείτε πώς θα το κάνετε. Και το λάστιχο το έχω κάνει με 30 άριχτα και έχω πλέξει 6 σειρές.
Δεν το τελείωσα ακόμα από εδώ, γιατί θα συνεχίσω να πλέξω από αυτήν τη μεριά. Αλλά θα κάνουμε πρώτα το δεύτερο λάστιχο και μετά θα συνεχίσουμε από εδώ την τσάντα. Λοιπόν, θα γυρίσω τώρα την τσάντα για να ξεκινήσω το δεύτερο λάστιχο μου και αυτό θα το κάνουμε επειδή μαζεύει, για να μην μπερδευτείτε. Εδώ είναι η τελευταία μύτη, κατεβαίνοντας κάτω, εκεί που τελειώνει το χρώμα της μύτης, εκεί ξεκινάμε το λάστιχό μας. Μπαίνω λοιπόν στην θηλιά, πιάνω το νήμα, το φερνέξω και ρίχνω μία θηλιά στον αέρα. Είμαι μία θηλιά πιο μπροστά, εδώ ξεκινάει η μύτη μου, μπαίνω σε αυτήν την θηλιά και θα πλέξω τώρα 30 άριχτα. Το νήμα το πλέπω μαζί για να μην έχω να το ράψω. Και 30. Ρίχνω μια θηλιά στον αέρα, θα γυρίσω τώρα τη δουλειά μου και θα συνεχίσω με άριχτα. Λοιπόν, θα βγάλω πάλι όλη την σειρά με άριχτα, θα ξαναγυρίσω τη δουλειά και θα ξαναπλέξω άριχτα, θα είναι ένα πήγαινε έλα και αυτό το κάνω 6 σειρές, δηλαδή αυτή ήταν η πρώτη, γυρνάω είναι η δεύτερη, ξαναγυρνάω η τρίτη, γυρνάω είναι η τέταρτη, γυρνάω την πέμπτη, γυρνάω την έκτη και εκεί πέρα στην έκτη, σε αυτό εδώ το σημείο, στην αρχή που ξεκινήσαμε, κόβουμε το νήμα μας και θα συνεχίσουμε μετά ξανά με την άλλη την μεριά. Θα το τελειώσω εγώ τώρα αυτό, θα πλέξω τις 6 σειρές και θα συνεχίσουμε μετά με την τσάντα. Τελείωσε και το δεύτερο λάστιχο και τώρα θα πιάσω πάλι το πρώτο, εκεί που είχα σταματήσει και θα πλέξω στην άκρη τώρα. Θα κάνουμε γύρω-γύρω. Θα ξεκινήσω να πλέξω στην άκρη πρώτα άριχτα για να γίνει όμορφο το λαστιχάκι. Ρίχνω μία θηλιά στον αέρα, μπαίνω στην επόμενη θηλιά, πλέκω ένα άριχτο και στην επόμενη ένα άριχτο, άλλο ένα άριχτο, μέχρι που να φτάσω εκεί που ξεκίνησα το λαστιχάκι μου. Και αυτό είναι εδώ. Και έτσι έχει ένα πιο όμορφο κλείσιμο το λαστιχάκι. Λοιπόν, και τώρα πλέκω 2 άριχτα και μαζεύω 2 θηλιές. Παίρνω στην πρώτη, φέρνω το νήμα έξω, πάω στην επόμενη, φέρνω το νήμα έξω και πλέκω τις 3 θηλιές που έχω στο βελονάκι. Και συνεχίζω. 2 άριχτα, 2 μονά άριχτα και μαζεύω πάλι 2 θηλιές. Και ξανά. 2 άριχτα, πλέκω 2 θηλιές μαζί, 2 άριχτα, 2 θηλιές μαζί και συνεχίζω μέχρι που να φτάσω στο δεύτερο λαστιχάκι. Εκεί που ξεκινάει το λαστιχάκι θα πλέξω πάλι άριχτα στην άκρη,
Θα πλέξω όλο το λαστιχάκι, ξανά άριχτα στην άκρη και ξεκινάω πάλι να πλέξω το ίδιο. Δηλαδή θα κάνω δύο μονάριχτα, πλέκω δύο θηλές μαζί. Δύο μονάριχτα, πλέκω δύο θηλές μαζί, μέχρι που να τελειώσει όλος ο γύρος και να ξαναφτάσω στο λαστιχάκι μου. Τελείωσε και αυτός ο γύρος και τώρα θα πάμε για τον επόμενο και θα κάνουμε το εξής. Θα ενώσω τα δύο μου λάστιχα. Και θα ψάξω τώρα τη μέση από το ανοιχτό κομμάτι που έχω στις άκρες. Δηλαδή, ενώνω τα δύο λάστιχα μου επάνω, το τεντώνω και εδώ έχω την μέση μου. Σε αυτή τη μέση θα βάλω τώρα ένα σημάδι για να ξέρω που βρίσκομαι. Και θα πλέξω ξανά έναν γύρο. Ρίχνω πρώτα μία θηλιά στον αέρα και μπαίνω πάλι στην επόμενη θηλιά για να πλέξω ένα άριχτο. Και αυτή τη θηλιά στον αέρα την ρίχνω για να γίνει πιο όμορφη και στρογγυλή η γωνία μου. Δηλαδή και εδώ όταν φτάσω, όταν κάνω όλο τον γύρο και φτάσω στην τελευταία θηλιά, θα ρίξω πρώτα ένα άριχτο και μετά θα μπω στην επόμενη για να ξεκινήσω τον επόμενο γύρο. Συνεχίζω λοιπόν με άριχτα μέχρι που να φτάσω μία θηλιά πριν από το σημάδι που έβαλα. Λοιπόν, είμαι μία θηλιά πριν το σημάδι. Μπαίνω τώρα σε αυτήν τη θηλιά, πιάνω το νήμα, το φέρνω έξω. Μπαίνω στην θηλιά που έχω το σημάδι μου, αυτήν ακριβώς η μέση, και στην επόμενη θηλιά και θα κάνω μία μείωση. Έχω τώρα τέσσερις θηλιές στο βελονάκι και τις πλέκω και τις τέσσερις θηλιές μαζί. Και συνεχίζω κανονικά να πλέκω άριχτα. Μέχρι που να φτάσω πάλι επάνω στο λάστιχο, πλέκω όλο μου το λάστιχο και κάνω το ίδιο στην άλλη μεριά. Τα ενώνω πάλι τα δύο λαστιχάκια, ψάχνω εδώ τη μέση, βάζω το σημάδι και μία θηλιά πριν το σημάδι θα πω μέσα στην θηλιά που έχω το σημάδι και στην επόμενη και θα πλέξω αυτές τις τρεις θηλιές μαζί. Συνεχίζω μέχρι που να φτάσω πάλι. Εδώ πάνω στο λάστιχο. Λοιπόν, τελείωσε και αυτός ο γύρος. Έκανα άλλο έναν γύρο μόνο με άριχτα, χωρίς μειώσεις. Δηλαδή έπλεξα γύρω-γύρω παντού άριχτα. Και τώρα θα κλείσουμε με μία μικρή μπορντούρα. Και μετά θα πιάσουμε τα χερούλια. Ρίχνω δύο θηλές στον αέρα. Και αυτές οι δύο θηλές μετράνε τώρα στα μισό ποδαράκι. Και θα πλέξουμε άλλα δύο μισά ποδαράκια μέσα στην ίδια θηλιά. Ένα ρίξιμο. Μπαίνω στη θηλιά, πιάνω το νήμα, το φέρνω έξω και θα πλέξω τις τρεις θηλιές που έχω πάνω στο βελονάκι μου μαζί. Αυτό είναι το δεύτερο ποδαράκι, κάνουμε άλλο ένα και έχουμε τρία. Συνεχίζω με ένα βουβό στην επόμενη θηλιά, τρία ποδαράκια στην επόμενη, τρία μισά ποδαράκια, συγγνώμη. Στην επόμενη θηλιά, τρία μισά ποδαράκια μαζί μέσα στην ίδια θηλιά. Και έτσι θα πλέξουμε τώρα ένα λάξ με ένα βουβό, τρία μισά ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία. Στην επόμενη θηλιά ένα βουβό, στην επόμενη θηλιά τρία μισά ποδαράκια. Στην επόμενη θηλιά ένα βουβό, στην επόμενη τρία μισά ποδαράκια. Με αυτόν τον τρόπο θα βγάλουμε πάλι όλο τον γύρο
θα πλέξουμε ένα βουβό, τρία μισά ποδαράκια, γύρω, 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 μέχρι που να φτάσουμε πάλι εδώ που είχαμε ξεκινήσει. Και εκεί μετά πλέκουμε το βουβό μας και κλείνουμε. Θα τα τελειώσω αυτά και μετά θα κάνουμε τα χερούλια και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, έτοιμη και η μπορτούρα μας. Η τσάντα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Το μόνο που μας λείπει είναι τα χερούλια. Πριν όμως σας δείξω πώς θα πλέκεται αυτά, θέλω να σας πω το εξής. Η τσάντα είναι ανοιχτή στην άκρη. Μπορείτε να την αφήσετε έτσι, είναι πάρα πολύ όμορφα. Αυτό που θα έχετε να κάνετε τότε είναι να βάλετε ένα κουμπί στη μέση, να πλέξετε μία αλυσίδα η οποία θα κρατάει το κουμπί και θα κλείνει την τσάντα. Αν θέλετε να κάνετε δικό σας κουμπάκι, υπάρχει βίντεο στο κανάλι. Εάν πάλι δεν την θέλετε ανοιχτή, μπορείτε να ενώσετε τις μπορντούρες και με μια μεγάλη βελόνα, στην οποία θα χωρέσει το ίδιο νήμα με το οποίο πλέξαμε την πορτούρα και το λάστιχο, να την ράψετε, μπαίνοντας στις θηλές κάτω από την πορτούρα, έτσι ώστε να μην φαίνεται και να γίνει πάρα πολύ όμορφη. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ακόμα αν την κλείσω ή να αφήσω ανοιχτή, αλλά θα δω στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα το χερούλι μας. Θα σας δείξω τώρα πώς θα πλέξουμε τα χερούλια και θα το κάνω αυτό με ένα νήμα. Για τα χερούλια της τσάντας όμως έχω χρησιμοποιήσει δύο νήματα μαζί, δύο κουβάρια, για να γίνουν πιο σταθερά, να αντέξουν το βάρος και να μην κρέμονται όταν γεμίσω τη τσάντα. Λοιπόν, τα έχω ξεκινήσει με μια λυσίδα από 6 γαϊτανάκια και έχω πλέξει 12 σειρές με άριχτα. Εάν το θέλετε εσείς λίγο πιο μικρό το κομμάτι αυτό, μπορείτε να κάνετε λιγότερες σειρές. Σημαντικό είναι όμως να χωρέσει εδώ στο λαστιχάκι μέσα, γιατί είπαμε πρέπει να κρατάει το βάρος. Λοιπόν, ας το ξεκινήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Τα χερούλια τα δικά μου έχουν ένα μάκρος από περίπου 56 εκατοστά. Αυτό μπορείτε να το μετρήσετε πάνω σας, αν το θέλετε πιο κοντό το χερούλι ή πιο μακρύ, και το κάνετε ανάλογα με το μάκρος που θέλετε εσείς. Λοιπόν, πλέκω τώρα όλη τη σειρά με άριχτα. Ρίχνω μια θηλιά στον αέρα, γυρνάω τη δουλειά μου και συνεχίζω να πλέκω με άριχτα. Μια θηλιά στον αέρα, γυρνάω τη δουλειά μου και ξαναβγάζω όλη την σειρά με άριχτα. Μία θηλιά στον αέρα, γυρνάω την δουλειά μου και ξανά όλη την σειρά με άριχτα. Ξανά το ίδιο. Λοιπόν, όπως σας είπα, έκανα εγώ 12 σειρές στα χερούλια μου. Εσείς κανονίζετε πόσες θέλετε, πόσες σας βολεύουν, και αφού κάνετε τις σειρές που επιθυμείτε, γυρνάτε την δουλειά σας, μπαίνετε στην πρώτη θηλιά, πιάνετε το νήμα και πλέκετε ένα βουβό. Και έτσι θα πλέξουμε τώρα σε κύκλους. Ρίχνω μια θηλιά στον αέρα και μπαίνω σε κάθε μια θηλιά και συνεχίζω να πλέκω με άριχτα. Εδώ είναι σημαντικό τώρα να προσέχουμε, να μην χάσουμε καμία θηλιά, γιατί είναι μικρός ο κύκλος, να μην μας στενεύει όσο μεγαλώνει.
Και συνεχίζουμε τώρα να πλέκουμε άριχτα μέχρι που να φτάσουμε στο μάκρος που μας βολεύει. Μπαίνουμε προσεκτικά σε κάθε μία θηλιά. Και το μεγαλώνουμε. Λοιπόν, θα το μεγαλώσουμε όσο το χρειαζόμαστε και συνεχίζω εγώ τώρα με ένα άλλο μικρό κομμάτι που έχω κάνει εδώ πέρα για να μην γίνει πολύ μακρύ το βίντεο. Λοιπόν, όταν φτάσουμε στο επιθυμητό μάκρος, γυρνάμε την δουλειά μας έτσι ώστε να βλέπουμε το πρώτο μας κομμάτι εκεί που το ενώσαμε. Θα πλέξουμε τον κύκλο μέχρι που να φτάσουμε έτσι όπως κρατάμε το κομμάτι μας στην αριστερή μεριά. Και εδώ τώρα θα πλέξουμε πάλι σε σειρές. Λοιπόν, είμαι σε αυτήν εδώ την ευθεία. Του κομματιού και ξεκινάω τώρα να πλέκω άριχτα σε σειρές. Πλέκω 1, 2, 3, 4, 5, ρίχνω μία θηλιά στον αέρα, το γυρνάω και πλέκω κανονικά μία σειρά με άριχτα. Λοιπόν, ρίχνω μία θηλιά στον αέρα, γυρνάω την δουλειά μου και έχω 1, 2, 3, 4, 5. 5 είχαμε κάτω, 5 έχουμε επάνω. Ρίχνω μία θηλιά στον αέρα, γυρνάω την δουλειά μου και συνεχίζω να πλέξω. Λοιπόν, όσες σειρές έχω κάτω που ξεκινήσα, τόσες σειρές θα πλέξω φυσικά και εδώ. Και όταν φτάσω και τελειώσω τις σειρές που έχω να πλέξω, έχει ανοίξει το χερούλι μου και από αυτή τη μεριά όπως το ξεκίνησα και είναι έτοιμο για να το ράψουμε. Θα πλέξουμε 2 χερούλια, θα τα ράψουμε εκεί που τα θέλουμε, εγώ τα βάζω συνήθως στην άκρη, μπορείτε να τα βάλετε λίγο πιο μέσα, όπως σας αρέσει εσάς, είναι θέμα γούστου τώρα όλα αυτά και η τσαντούλα μας είναι έτοιμη και έχει γίνει πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, πριν να κλείσω, θέλω να σας πω το εξής. Όπως σημείωσα και στο βίντεο, έσβησα κατά λάθος ένα μικρό κομμάτι και δεν είναι τόσο δραματικό. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι, αφού τελειώσουμε τον πρώτο γύρο με τα άριχτα, εκεί που έχω το μπλε το χρώμα που ξεκινάω και πλέκω τον πρώτο γύρο με άριχτα, στον επόμενο κάνω μειώσεις.
Δεν κάνουμε δύο σειρές με μειώσεις, αλλά τρεις. Και αυτή η τρίτη σειρά που ήταν η πρώτη, την έζησα δυστυχώς. Όταν τα κατάλαβα, είχε σχεδόν τελειώσει η τσάντα και δεν ήθελα να την ξυλώσω ξανά από την αρχή για να την ξανακάνω. Οπότε, μετά από τον πρώτο γύρο με άριχτα, ξεκινάμε τρεις γύρους με μειώσεις. Το πώς κάνει τις μειώσεις φαίνεται καθαρά στο βίντεο. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ελπίζω να σας άρεσε η τσάντα. Εάν υπάρχει ενδιαφέρον, θα πλέξουμε στην πορεία και άλλες τσαντούλες. Θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλιά σας. Μην ξεχνάτε την εγγραφή στο κανάλι, γιατί ακολουθούν πάρα πολλά βίντεο. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.